Λοιπόν, έχουμε και την κεντρική αγορά της Αθήνας και έχουμε και τη Θεσσαλονίκη, έτσι. Λοιπόν, καλημέρα, ξεκινώ από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη και στον καλό μας φίλο. Καλημέρα, καλημέρα και στον Χρήστο. Καλημέρα και στον επαγγελματία. Ο κύριος Ιωάννης που κλείσει. Έλα Γιάννη, καλή σου μέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, χρόνια Γιάννη. Πολλά σε όλο τον κόσμο. Πόσο κάνει σήμερα το κατσίκι και το αρνί στη Θεσσαλονίκη και χρόνια πολλά σε όλους. Από 9 μέχρι 10 σήμερα. Για να το δούμε, το έχεις σε, ευρώ. Σε τιμές. Για δείξε μας τα κατσίκια. Τα κατσίκια είναι από εδώ μεριά και τώρα έρχονται και τα καινούργια, τα χθεσινά σφαγμένα. Ακριβώς. Τώρα ξεφορτώνονται τα... Άρα σήμερα αυτή είναι η τιμή. 9,5. Ναι. Αυτή είναι η τιμή. Αυτή είναι η τιμή. Εδώ και μια εβδομάδα, την περασμένη εβδομάδα ήταν λίγο παραπάνω, 11 ευρώ. Μάλιστα. Και τώρα είναι 9,5. 9,5 Θεσσαλονίκη μας. 9,5 ευρώ. Χρήστο, ρώτασε τα δικά σου για να προχωρήσουμε την κουβέντα, αν αγοράζει ο κόσμος κλπ. Όλα αυτά. Έλα. Αγοράζει εδώ και καιρό. Πήρανε τα υποπροϊόντα, πήραν τα μαγειρίτσα, τα κοκορέσια που θέλουν δουλειά. Τώρα το ολόκληρο σήμερα. Πού να το βάλει ο κόσμος το ολόκληρο. Σε σχέση με πέρυσι η κίνηση είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη, Γιάννη? Είναι λίγο μικρότερη, γιατί εντάξει υπάρχει μια ακρίβεια. Αλλά όχι πολύ, λίγο Μάλιστα. μικρότερη. Μάλιστα. Έχει στραφεί σε άλλα πράγματα, στο χοιρινό, στην κότα που είναι λίγο πιο φθηνά. Γιώργο, πολλοί εχθές έκαναν και μια έρευνα αγοράς. Ερχόντουσαν εδώ Μπράβο. Να δουν πώς είναι τα πράγματα, ποιες είναι οι τιμές και στη συνέχεια να αποφασίσουν αν σήμερα τελικά θα αγοράσουν αρνί ή κατσίκι ή θα αγοράσουν κάτι άλλο Μάλιστα. για το πασχαλινό τραπέζι. Έτσι δεν είναι? Γιάννη. Έτσι, ναι. Έτσι ακριβώς. Αλλά όσοι έχουν μέρος και στα ψυγεία τους τα βάζουν. Όσοι δεν έχουν ψυγεία, ακριβώς. Οι άνθρωποι σήμερα θα το πάρουν. Έχεις χρόνο να ακούσουμε και την Αθήνα, Γιάννη. Έχεις χρόνο. Πάμε Αθήνα. Πάμε Αθήνα. Για να δούμε εδώ, κύριε Αλεξανδρή, είσαι στην καρδιά της αγοράς, στην αγορά της Αθήνας μας. Για να δούμε τι τιμές έχουμε. Έλα. Μεγάλο Σάββατο και η Βαρβάτης έχει φορέσει τα καλά της. Υποδέχεται τους τελευταίους καταναλωτές που έχουν έρθει για να ψωνίσουν για το πασχαλινό τους τραπέζι. 7 ευρώ είναι εδώ πέρα η τιμή. Είναι τα βαριά εδώ, και 7 με 8 ευρώ. Ψηλά τα θέλω να μου δείξεις. Καταστήματα. Τα ψηλά θέλω να μου δείξεις. Υπάρχουν και αυτά. Έτσι. Υπάρχουν. Τα περισσότερα είναι φθηνά, Γιώργο, να ξέρεις. Τι τιμές έχουμε, θέλω να δω τιμές. Ανερτημένες τιμές θέλω να δω. Θα σας δείξει τώρα ο Γιάννης Αγγελετάκης τιμές. Βλέπετε εδώ πέρα στο αρνί 7 ευρώ. Όπως και τα περισσότερα, ενώ υπάρχουν βέβαια και αυτά που ξεφεύγει τιμή στα 14 με 15 ευρώ, αλλά είναι ελάχιστα θέλω να σου πω. Εδώ με 6 φωνάζουν εδώ πέρα, άμα ακούτε, οι καταστηματάρχες, υπάρχουν και 6 ευρώ. Στο αρνί έχουν μειωθεί οι τιμές σήμερα σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες, αν και πάντα ήταν χαμηλά εδώ στην Βαρβάτιο. Σήμερα ίσως για τους τελευταίους καταναλωτές υπάρχουν κάποιες μικρές εκπτώσεις. Η κίνηση είναι μειωμένη για την ώρα, αλλά περιμένουμε με την ώρα να. Είναι νωρίς, περιμένουν να αυξηθεί η κίνηση με την ώρα, ενώ υπάρχει πλήρης επάρκεια από ό,τι μας λένε. Βέβαια, οι καταναλωτές είναι. Για στάσου εδώ, τι τιμές σπιγμένο, και εδώ τόσο. Λέγαμε. Εδώ, 7 ευρώ είναι το αρνητικό κατσίκι. Γεια σας. Είναι γάλατος, καλημέρα. Υπάρχει καλημέρα στο παλικάρι. Χτες και σήμερα εντάξει είναι. Γιατί πέσανε τόσο, για ρώτα τον. Αρνή παίρνει κατσίκι. Αρνή και κατσίκι, αλλά γιατί πέσανε τόσο. Το περισσότερο είναι τα κατσίκι. Γιατί πέσανε τόσο οι τιμές. Δεν ξέρω. Περιμέναμε να είναι ψηλά φέτος. Όχι, εντάξει είναι. 7 ευρώ το κιλό. 7 ευρώ το Μάλιστα. κιλό, Γιώργο. Όπως 7 ευρώ βλέπεις, είναι τα μισά μοσχάρι... του 15 που λέγανε διάφοροι. Κατάλαβες. Άρα λοιπόν... Το μοσχάρι βλέπεις εδώ έχει 6 ευρώ. Μάλιστα. Είναι, μπορεί να είναι βαριά αυτά. Κύμα. Πρόσεξε, το κάνω 20 χρόνια το ρεπορτάζ, 30. Έτσι, τα βαριά είναι πιο φτηνά. Έτσι. Αλλά τα ψηλά... Για προχώρα να δούμε και άλλες τιμές. Βλέπω 6,99 σχεδόν ομοιομορφία τιμών πρωί-πρωί. Για πήγαινε και πιο μέσα, μπας και είναι παραπάνω να δούμε. Με τη γόρη και είναι κράχτη σε αυτά τα πρώτα. Τα περισσότερα είναι μέχρι 8 ευρώ. Σε ένα κατάστημα είχαμε δει να ξεφεύγει τιμή. Εδώ πόσο έχουν εδώ, πώς θα μάτσες. Πώς έχουν πάει τιμές, πώς... Στα 6 ευρώ, 7 ευρώ. Ο πρόεδρος είναι εδώ. Εκεί πέρα, 7 ευρώ, 7 ευρώ. Ο πρόεδρος δεν είναι. Ο κύριος Ευρυπτιώτης. Καλημέρα στον πρόεδρο. Δώσ' του χαιρετισμούς πολλούς. Καλημέρα σας. Είμαστε στην εκπομπή του Γιώργου του Αυτιά. Και χρόνια πολλά στον πρόεδρο. Χρόνια πολλά. Γεια σου, πρόεδρε. Καλή ανάσταση και καλό Πάσχα. Να είσαι καλά. Έχει επιστροφή ο πρόεδρος. Υπάρχει κίνηση στην αγορά. Ακόμα είναι λίγο πρωί. Είναι ακόμα λίγο πρωί. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε σήμερα αρκετή κίνηση. Μπορείς να βάλεις επιστροφή στον πρόεδρο. Να το ευχηθώ. Θα έχουμε αρκετή κίνηση. Γίνεται. Μπορούμε να βάλουμε ακουστικά να ακούει ο πρόεδρος.
αν είναι εύκολο, γιατί και αυτοί αγωνιώνουν οι άνθρωποι, και να μας εξηγήσει γιατί πέσανε τόσο πολύ τιμές σήμερα. Θα δώσω τα δικά μου. Θα δώσω τα δικά μου. Να μας εξηγήσετε, θέλω ότι ο Γιώργος Αυτιάς, γιατί έχουν πέσει σήμερα οι τιμές. Περιμέναμε να ανέβουν αυτό στα 14-15 ευρώ. Έτσι κάναν λόγω ειδησιών προβλέψεις. Σήμερα είναι πολύ χαμηλά όμως. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ το έλεγα την περασμένη εβδομάδα. Μπράβο. Ας να μην βιαζόμαστε, να Μπράβο. Βγάλουμε συμπεράσματα το πόσο θα φτάσει το αρνί και το πού θα πετάξει. Λέγανε πέταξε το αρνάκι και πέταξε το αρνάκι. Από τη στιγμή που σταμάτησε η εξαγωγή στην Ιταλία και στην Ισπανία, το αρνί άρχισε να πέφτει η τιμή του. Με αποτέλεσμα, Ακριβώς. εμείς εδώ πέρα στη Βαρβάκιο να διαθέσουμε τη διαφορά αυτή στους καταναλωτές. Έτσι είναι. Έτσι όπως το λέει είναι ο Πρόεδρος. Μας ακούει ο Πρόεδρος? Μας ακούει... Δεν σας ακούει. Θέλετε να ακούσετε? Να του πω μια καλημέρα του ανθρώπου. Καλημέρα Πρόεδρε. Να είστε καλά. Καλημέρα Γιώργο. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε. Τους έλεγα ότι λόγω της μεγάλης εξόδου και λόγω του ότι θα πάψει η έξοδος των αμνοερυθείων προς την Ιταλία, οι τιμές θα πέσουνε. Δεν περίμενα στο 6,99 σήμερα η κεντρική αγορά, αλλά να ξέρετε κάτι. Όλος ο κόσμος να έρθει στην κεντρική αγορά της Αθήνας και στην κεντρική αγορά της Θεσσαλονίκης να πάρει φτηνό κρέας, κύριε Πρόεδρε. Έτσι, έτσι. Εγώ το έλεγα την περασμένη εβδομάδα. Το ξέρω. Να μην βιαζόμαστε να βγάλουμε συμπεράσματα. Έτσι, Πρόεδρε, έτσι. Να μην βιαζόμαστε να βγάλουμε συμπεράσματα. Πρόεδρε, αυτό το ρεπορτάζ το κάνουμε 30 χρόνια. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, έτσι. Γνωριζόμαστε. Γνωριζόμαστε από το 999 Κατσίκια και τα Αρνιά. Το θυμάστε τότε, έτσι. Έτσι. Θυμάστε, Πρόεδρε. Αν το θυμάμαι, λέει. Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε. Και σε εσάς. Και στον καλό μας φίλο τον Γιάννη στην κεντρική αγορά της Θεσσαλονίκης. Σας εύχομαι ό,τι το καλύτερο. Ευχαριστούμε και καλή Ανάσταση. Καλή Ανάσταση. Καλά, υγεία. Καλή Ανάσταση να έχετε. Γιάννη, καλή Ανάσταση, κύριε Πρόεδρε. Καλή Ανάσταση. Έτσι έχουν τα πράγματα, φίλες και φίλοι.